Είπα πριν με το Τερεντίβιτι, αλλά ήταν λιγότερο. Ο Νίκος του Λιγερός, όπως παρακολούθησα στο YouTube, κάνει μια ενδιαφέρουσα ομιλία σε παιδιά, την οποία η χάρη του έφτασε μέχρι την Αυστραλία, σε ένα λύκειο θηλαίων χαρισματικών παιδιών. Μετά την έκανε και στην Κύπρο, αυτά που ξέρω εγώ δηλαδή, στις Σέρες προχτές, αλλά και σε άλλες πόλεις και δουλέψαμε κι εμείς. Και η ομιλία έχει θέμα την έξυπνη παιδεία. Η έξυπνη παιδεία, τι ωραία μηνύματα έχει να δώσει σε εσάς και πόσο ωφέλιμα είναι αυτά. Καταρχήν εγώ άκουσα μερικά ωραία μηνύματα για τη διαχείριση του χρόνου. Η οποία διαχείριση του χρόνου γίνεται ωραία όταν έχεις μάθει να σκέφτεσαι αποτελεσματικά και να αξιοποιείς τη σκέψη. Τότε η διαχείριση του χρόνου είναι αποτελεσματική. Επίσης, όσον αφορά την ψυχραιμία που διαθέτει ένα παιδί όταν γράφει εξετάσεις, τον πανικό που μπορεί να υποστεί πάντα συγκριτικά με το χρόνο. Αυτός ο πανικός διαφέρει από άτομο σε άτομο εξαιτίας ορισμένων προϋποθέσεων, τις οποίες όμως μπορεί να τις τακτοποιήσει ο κάθε μαθητής από πριν. Και αυτά θέλουν οι καλλιέρε, ως φίλος μου, να παρέχει στους αγαπητούς μου μαθητές για να καρποθούν αυτά τα ωφέλη, να γίνουν πολυτιμότεροι, να γίνουν αποτελεσματικότεροι, να γίνουν νοήμονες σε μια υψηλότερη βαθμίδα και όχι μόνο να σκέφτονται, αλλά να αξιοποιούν αποτελεσματικά τη σκέψη, διότι όταν αυτό το παιχνίδι τώρα μου λέει ότι το έκανε, πού είναι εκείνο το κύβο, θέλω ένα κύβο πράσινο, αυτό. Δηλαδή, λέω, ποια είναι η ιδέα αυτού του καταπληκτικού παιχνιδιού, που ανυπομονώ να το παίρνω και μαζί σας. Και μου λέει, πήρα ένα κύβο, έκοψε αυτές τις φυτούλες και μετά από κάτω και αυτό το πάτησα σε ένα επίπεδο και βγήκε αυτό. Είναι... Εντάξει, εντάξει. Εκνευριστική ιδέα. Λέω, ρε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και σε κάποια φάση όπως παίζαμε, του λέω, πώς το σκέφτηκες αυτό και έγινε τόσο γρήγορα. Είχα λέει στο μυαλό από πού ξεκίνησε η ιδέα. Α, λέω, δηλαδή, επίπεδα παίζουμε και στερά σκεφτόμαστε. Δεν λέει. Από εδώ βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα από αυτά. Όπως και αυτά τα κορίτσια που έλεγε πριν, ταυτόχρονα μπαίνουν και η ιδέα είναι, ξέρω εγώ, από τους λαούς που βλέπουμε των Καθολικών ή ακόμα και τα γεφύρια των Βυζαντινών. Βεβαίως, τελευταία πέτρα, ενώ τα άλλα δύο να πιέζονται να μην πέφτουν. Αυτά θέλω να μοιραστούμε όλοι μαζί τώρα. Ξεκινά, Νίκο. Ωραία, ξεκινάω, ας πούμε, με την έννοια της...